Όπως ήταν αναμενόμενο, το υπάρχον διοικητικό σχήμα της ΠαΕΤΡΙΚ αλλά κατέθεσε το φάκελο συμμετοχής στο πρωτάθλημα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Νίκος Γαλανακόπουλος, ως άμυνος συνεργάτης του Βαγγέλη Πλεξίδα και μέχρι νεοτέρας πρόεδρος ΠαΕΤΡΙΚ αλλά, βρέθηκε στα γραφεία της αρμόδιας επιτροπής και κατέθεσε το φάκελο με όλα τα στοιχεία που αφορούν το λειτουργικό μέρος της ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η ΠαΕΤΡΙΚ δεν παρουσίασε εγγυητική επιστολή, καθώς διευκρινίστηκε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο μπορούν ακόμη να το καταβάλουν 15 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το οποίο και έγινε. Στα αξιοσημείωτα τις τελευταίες ημέρες της κατάθεσης του φακέλου για την ομάδα, συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι κανένας ενδιαφερόμενος από τους οποίους ακούστηκαν τα ονόματα τον τελευταίο καιρό δεν έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον για την τύχη της ΠΑΕ. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, το ενδιαφέρον μοιραία επιστρέφει και πάλι στην απόφαση που θα κρίνει την κατηγορία, στην οποία θα αγωνιστεί η τρικαλινή ομάδα στο νέο πρωτάθλημα. Το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να εκδοθεί η απόφαση, καθώς θεωρείται απίθανο να δοθεί άλλη αναβολή. Μάλιστα, από κύκλους της ΕΠΟ έγινε γνωστό ότι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής προσδιορίζεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου και όχι στις 22 Οκτωβρίου όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Όσο για την απόφαση, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ησυχημένη, αφού κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο αθλητικός όμιλος Τρίκαλα.